Καλημέρα, κύριε Βαλιάσκα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να μας κάνετε ένα σχόλιο για το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από έναν συνάδελφό σας στο μετρό να μιλά άσχημα και να κλωτσά έναν πολίτη, έναν άνθρωπο που ήταν πεσμένος κάτω και μάλιστα με γύψο. Μάλιστα. Το έχετε δει το βίντεο? Το είδα το βίντεο. Όλοι είδαμε το βίντεο. Τι μπορώ να πω γι' αυτό? Αυτές είναι συμπεριφορές οι οποίες δεν εκφράζουν κανένα, ούτε σε μένα, ούτε σε εσάς, αλλά ούτε σε κανέναν. Δεν θα άρεσε είτε να τους συμπεριφερθούν έτσι, αλλά είτε να βλέπει τέτοιες εικόνες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν εκφράζει το μέσο αστυνομικό. Εντάξει. Η αστυνομία είναι λειτουργήμα. Ναι. Η αστυνομία είναι λειτουργήμα. Η πρώτη αποστολή των αστυνομικών είναι να είναι δίπλα στον πολίτη, κοντά στον πολίτη, να συνδράμει τον πολίτη, ακόμα και σε καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως να εκνευρίσουν τον αστυνομικό, πρέπει να είναι εκπαιδευμένος να συγκρατηθεί. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Τι θα ακολουθήσει είναι το θέμα, κύριε Μπαλάσκα, και πάλι και σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Στην περίπτωση εδώ, καταφανώς βεβαίως δεν υπάρχει ξυλοδαρμός, ούτως ώστε δεν μπορούν να κινηθούν κάποιες άλλες διαδικασίες, εκτός αν υπάρξει έγκληση, δηλαδή αν κάνει μήνυση ο παθών, ο άνθρωπος ο οποίος δείχνεται στο βίντεο να αποθείται με το πόδι του συναδέλφου, ατυχώς, και έχουμε άλλες διαδικασίες. Αυτά προβλέπονται μέσα από το πειθαρχικό δίκαιο των αστυνομικών και νομίζω ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια έγκληση, δηλαδή μια μήνυση από τον ίδιο τον παθόντα. Ναι. Άρα όχι από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Δεν είναι ξυλοδαρμός. Είναι απρεπέστατη συμπεριφορά. Είναι κακή συμπεριφορά. Είναι κάτι που δεν μας εκφράζει, σας επαναλαμβάνω. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αφού δεν είναι ξυλοδαρμός, είναι τελείως διαφορετικές οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται και από το πειθαρχικό της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή το να κλωτσάς κάποιον. Ρωτώ τώρα, δεν γνωρίζω ακριβώς τι ισχύει στην ελληνική αστυνομία. Το να κλωτσάς κάποιον κατά αυτόν τον τρόπο δεν θεωρείται ξυλοδαρμός? Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μέτρο. Διαβάθμιση. Και διαβάθμιση ακριβώς στο μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Σε μια βίαιη συμπεριφορά. Πώς το μετράτε δηλαδή? Περισσότερο αυτό που βλέπω εγώ είναι μια κακή εικόνα, μια κακή συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με το λειτουργήμα του αστυνομικού και με τη θεσμική θέση εκείνου του συναδέλφου ο οποίος το πράττει. Ο ξυλοδαρμός είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Υπάρχουν αμοιχές. Αυτός υποτιμητικά, θα μπορούσα να πω, αποθεί ένα συμπολίτη μας με το πόδι του. Εντελώς υποτιμητικά, μόνο και μόνο που χρησιμοποιεί το πόδι του. Από εκεί και πέρα σας λέω, δεν γνωρίζω αν θα κινηθούν διαδικασίες από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ σας είπα τι προβλέπετε στεγνά από το πειθαρχικό δίκαιο της αστυνομίας. Ξεκάθαρος. Όταν είπατε ότι δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω από τον συνάδελφο. Όχι μόνο δεν μου αρέσει, δεν είναι καλή, αυτή η συμπεριφορά δεν εκφράζει τους αστυνομικούς. Εμείς είμαστε ορκισμένοι και εντεταλμένοι να συνδράμουμε τους πολίτες, να βοηθάμε τους πολίτες και όχι ανήμπορους ανθρώπους να τους κλωτσάμε με τα πόδια μας. Χριστός και Παναγία. Σαφώς και όχι. Κύριε Μπαλάσκα, έρχονται πολλά μηνύματα και ρωτάνε. Αν τηρούνται ακόμα, αν η αστυνομία είναι ακόμη εντεταλμένη στο να επιτηρεί και να εφαρμόζει τα μέτρα για τον κορονοϊό και να κάνει και τους προβλεπόμενους ελέγχους, ένα. Και δεύτερον, αν έτσι είναι τα πράγματα, γιατί επιτράπηκαν εκδηλώσεις που είχαν μεγάλο φορτίο συνωστισμού, να το πω έτσι, όπως για παράδειγμα η συναυλία στο Κατάκιο? Δεν έχει σημασία ο καλλιτέχνης. Δεν έχει νόημα τώρα να πούμε ποιανού ήταν. Η της κυρίας Θεοδωρίδου ήταν, για παράδειγμα, στο Κατράκιο και η ίδια έβγαλε και μια απάντηση. Αλλά δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία τηρούνται. Κοιτάξτε, μην πάμε τόσο ψηλά τον απλό αστυνομικό, τον μάχημο αστυνομικό, τον οποίο εκφράζω εγώ μέσω της τιμής που έχει κάνει να με έχει ψηφίσει για να μπορώ να είμαι αυτή τη στιγμή στη δημοσιότητα και να τον εκφράζω. Αυτά είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Υπάρχουν ψηλότερα κλιμάκια τα οποία μπορείτε να ρωτήσετε. Εμείς είμαστε οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί. Εμείς είμαστε τα όργανα της τάξης, όπως μας ξέρει ο κόσμος. Αυτοί που έχουμε ορκιστεί και έχουμε επιφορτιστεί ανά πάσα στιγμή να εκτελούμε άνευ αντιλογίας τις εντολές και τις διαταγές. Αυτό θα μπορούσατε να ρωτήσετε ή τον Υπουργό ή τον κύριο Καραμαλάκη. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να μην είναι ούτε δικό τους Ευαγγέλιο, να είναι άλλων οι οποίοι τα επέτρεψαν να γίνουν.
θα μπορούσατε να μου πείτε εμένα κάτι ή θα μπορούσε να υπάρχει για τον αστυνομικό κάτω με τόσα περίπτωση που είχαμε κληθεί να το διαλύσουμε και δεν το διαλύσαμε. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι συσχετίζεται με εμάς τους μάχημους κατώτερους αστυνομικούς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Μπαλάσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, σας να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.